Τώρα η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή τη σύσκεψη μπροστά και από βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα για το πρόβλημα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης, αλλά πιο οξυμένο βεβαίως είναι τώρα το ζήτημα του νερού. Πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε σωματεία, συλλόγους, συναδέλφους, εργαζόμενους, όλο τον κόσμο της Λευκάδας για να συζητήσουμε και εδώ στη σύσκεψη και να καταλήξουμε βεβαίως στις προτάσεις, δράσεις και τυπά μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε στείλει, το κάλεσμα ήταν ανοιχτό, στείλαμε και σε πολιτιστικούς λόγους, σωματεία, παντού που μπορέσαμε και σε ανοιχτό σε κόσμο καλέσαμε και τυπά και εργαζόμενους που είναι αυτή η εποχή πολύ δύσκολη για τους ίδιους για να μπορέσουν να έρθουν και να παραβρεθούν. Αν είναι, θα πω έτσι, από εκπρόσωποι σωματείων και συλλόγων που βρίσκονται εδώ, αν ξεχάσω κάποιον κλπ, μπορεί να πάρει το λόγο μετά να πει ότι έτσι εκπροσωπεί κάποιο σύλλογο σωματείων. Είναι η δύναμη του Εργατικού Κέντρου από τα σωματεία των υποδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των συνοδοχών υπαλλήλων. Είναι από τους υπαλλήλους της περιφέρειας, το σύλλογο σωματείο των εργαζομένων της περιφέρειας, των εργαζομένων ΟΤΑ Λευκάδας, είναι από την Ομοσπονδία Λευκαδίων, εδώ με το προσωπεύω Γιώργος ο Θερμός, ο Σύλλογος Λευκαδίων, η Άγια Μαύρα ή Φανερωμένη. Ναι, Αγία Μαύρα. Λοιπόν, με το Θωμά το Χόρτη, είτε από την Επιτροπή του Τσιλιάς, δεν ξέρω άμα κάπου αλλού κλπ. Πείτε μετά της Επιτροπής της Απόλπαινας, εδώ η Γεωργία. Πείτε και μετά αν κάποιο ξεχάσαμε ή άμα κάποιος άλλος έρθει να το πει. Συνάδελφοι, όπως είπαμε, στην αρχή το πρόβλημα σύνδρευσης του συνταξιούχου, το σωματείο συνταξιούχων, που βγήκα εδώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μεγάλο το ζήτημα και οξυμένο το ζήτημα του νερού. Βλέπουμε ότι πολλές περιοχές, μας είναι γνωστά βεβαίως, ότι δεν έχουν καθόλου νερό από την πόλη μέχρι και τις περιοχές εκτός πόλης και τα χωριά, όπως και προστίθεται και ο Πόρος, που έχει μεγάλο πρόβλημα και αυτός αρχίζει, και στο Ιδρύ κάποιες γεωτρήσεις πάμε, νομίζω, αν ισχύει κιόλας για τη δεύτερη, ότι πιάνει χώμα. Είναι πολλά τα προβλήματα και βεβαίως και πίσω από τη Νότια Λευκάδα πάλι γίνεται ο κακός χαμός με το νερό. Βλέπουμε από πολύ νωρίς το πρωί να πάνε και να έρχονται υδροφόρες ασταμάτητες, να γεμίζουν, να μην ξέρουμε πού γεμίζουν και τι γεμίζουν, αν είναι του Δήμου, αν είναι ιδιώτες, αν πάνε σε πισίνες ή αν πάνε σε δεξαμενές για ανάγκη κόσμου, δηλαδή το χωριό, νερό κλπ. Δεν έχουμε ξεκάθαρα δηλαδή απάντηση από τη Δημοτική Αρχή από πού φορτώνουν, αν φορτώνουν από το δίκτυο, πάλι επιβαρύνεται δηλαδή η μία ή η άλλη είναι, αν γνωρίζει ο Δήμος κλπ. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καθαρή δηλαδή εικόνα και από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης. Βεβαίως ένα ζήτημα, και το βάζω έτσι ώρα που μπορούμε να τα αναπτύξουμε και μετά, που είναι και επικίνδυνο, αλλά φαίνεται και το που έχει φτάσει το πρόβλημα, είναι ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας έκανε και γνωστό ότι έχει μεγάλο πρόβλημα το νοσοκομείο με το νερό. Δεν έχει νερό ή έχει πολύ ελάχιστη πίεση. Φανταστείτε δηλαδή πόσους κινδύνους εγκυμονεί αυτή η κατάσταση. Και να βρίσκεται σε ένα, να το πω εκτός εισαγωγικών, πανικό η διοίκηση εκεί του νοσοκομείου και να φέρνει υδροφόρες για να γεμίζουν έτσι δεξαμενές νοσοκομείου. Αυτή, δηλαδή εδώ είναι το δείχνει, ας πούμε, το που έχει φτάσει το πρόβλημα. Συνάδελφοι, κινητοποιήσεις, βεβαίως είναι γνωστά, μπορεί να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα, αρκετά. Μπορείτε να αναφέρετε κι εσείς, έτσι για να μην μακρολογώ εγώ, να πείτε κι εσείς τις γνώμες σας να γίνει κουβέντα.
Αλλά, συνάδελφοι, οι κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα και το μεγάλο συλλαλητήριο στις 20 του Ιούνιου έδειξε ότι και θορύβησε και ενόχλησε τις αρχές και τους υπευθύνους αυτής της κατάστασης και κυρίως ενόχλησε πολύ και το βουλευτή και την παραταξή. Γι' αυτό τρέξανε και φέρανε το Μητσοτάκη για να κάνει τη φιέστα της υπογραφής για τη σύμβαση του έργου από το Λούρο και λοιπά μαζί με την Τέρνα, που εδώ βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι κρύβηκε, να το πούμε έτσι, παγίδα το έργο όσον αφορά για τα λαϊκά συμφέροντα, ότι θα υπάρχει εκμετάλλευση του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την Τέρνα σύμβαση. Άρα μιλάμε για κάποια ιδιωτικοποίηση εδώ. Βεβαίως πήρανε το μήνυμά τους και από τις κινητοποιήσεις που γίνανε και εκείνη την ημέρα, αλλά και από τον κόσμο που υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, και εμείς ας πούμε από τη μεριά του εργατικού κέντρου και του κινήματος λέμε αυτό να βγει οργανωμένα έξω. Βεβαίως τώρα από τη μεριά της Δημοτική Αρχή προσπαθεί να παίξει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να του δώσει μια όθηση. Το είδαμε και τον Δήμαρχο στα κανάλια, φταίνε τα τριφύλια που ποτίζει ο κόσμος, λες τι είμαστε στο κάμπο της Λάρσας, φταίνε οι μπαξέδες, φταίει η κυρά Μαρία που ποτίζει τα λουλούδια απ' έξω και δεν έχει το δίπλα σπίτι και διάφορα έτσι τέτοια επιχειρήματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν πιάνει και δεν πρέπει ας πούμε να πιάσουν μέσα στην κοινωνία και να γυρίσει ο ένας εναντίον του άλλου. Συνάδελφοι, καμιά κουβέντα βεβαίως δεν γίνεται για την αιτία του προβλήματος από τις αρχές, ίσα ίσα το κρύβουν κάτω από το χαλί, ότι δεν δίνουν δεκάρα για τις λαϊκές ανάγκες και βεβαίως εδώ που είμαστε για τα λαϊκά προβλήματα που είναι οξυμένα. Βεβαίως που δημιουργεί η ίδια η πολιτική και το ίδιο το σύστημα. Και αυτό φαίνεται και με τις μεγάλες αντιθέσεις και το χαρακτήρα που δίνει σε αυτά τα ζητήματα. Όπως ας πούμε είναι που το βάζει σε κόστος όφελος. Κόστος όφελος, η ζυγαριά του κόστος όφελος. Έτσι το βλέπω. Μεγάλες αντιθέσεις βεβαίως, μα ρωτάει κάποιος ποιες είναι. Μα συνάδελφοι, οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες, όπως και εκτός Λευκάδας που έρχεται το νερό από το Λούρο, αλλά και εντός νησιού. Είναι απαρχαιωμένο όλο το δίκτυο. Και το έξω να φτιάξουν, το μέσα πώς θα το υποστηρίξει, αφού είναι απαρχαιωμένο. Υπάρχουν σωλήνες ακόμα από αμία. Και σε άλλα μέρη εκτός Λευκάδας, πόλης κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά πάλι εκεί προβλήματα στα αντιοστάσια κλπ. Πώς θα τα αποκριθεί. Και πάλι λέμε ότι είναι στη ζυγαριά κόστος όφελος. Αλλά η μεγάλη αντίθεση είναι η εξής. Πώς ας πούμε λένε, συζητάνε για την αύξηση του τουριστικού θαύματος και λοιπά, εδώ που θα φέρει έσοδα και τέτοια και θα οικονομήσουν και θα ανεβάσει και την ποιότητα ζωής, βλέπουμε το ακριβώς το αντίθετο, αλλά όταν μιλάνε και για πισίνες, γιατί έχουν βαφτίσει τώρα τον τουρισμό ως ο κόσμο, δηλαδή τους τουρίστες βάζουν σε κατηγορίες καλής, κακής ποιότητας, δηλαδή σύμφωνα με το χρήμα που θα αφήσει ο άλλος, να κάνει τσέπη και όχι στα μάτια. Λένε ας πούμε οι κατασκευαστικές που μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και λοιπά, δηλαδή ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει θες να φτιάξεις βίλες, να επενδύσεις στον τουρισμό ή ξενοδοχεία ή φιλοτουρισμό ή κάτι άλλο, πρέπει να έχεις πισίνα. Ιδάλλως δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Πρέπει να αναβαθμίσεις την εγκατάσταση. Μπορεί να είσαι δίπλα από τη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα, αλλά να έχεις πισίνα. Άρα βλέπουμε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα κλπ. Και έτσι το βάζουμε εμείς, αυτή είναι η πολιτική που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση και αντίφαση με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί να τα λύσει.
Γιατί τάει το κέρδος. Δεν μπορεί να τα λύσει. Αυτά. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα το ότι έχει ξυπνήσει τώρα ένα όνειρο παλιών δημοτικών αρχών και περιφερειών κλπ. Που είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Υπάρχει συζήτηση έντονη. Δεν σας τα λέγαμε. Θα ήταν καλύτερα άμα το διαχειριζόταν η ιδιωτική εταιρεία. Είδα από τότε, θυμάσαι και τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει τις μεγάλες. Θα ήταν καλύτερα. Και ποιος το λέει αυτό. Το υπάρχον δίκτυο θα εκμεταλλευόταν, τις υπάρχον εγκαταστάσεις, θα το ξεζούμιζε και βεβαίως ανεβαίναν και τα τέλη ίδρευσης, αποχέτευσης και θα μας πήγανε πάλι οικονομικά, θα ζητάγανε παραπάνω, πάλι δηλαδή εμείς θα πληρώναμε την ύφη. Τίποτα δεν θα γινόταν δηλαδή. Τίποτα, το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Αλλά κάποιοι κοιτάνε μπροστά, γι' αυτό κιόλας υπάρχει στην ανάπτυξη της τη δικιά τους, το νερό να το δούνε ως κέρδος, ως επιχειρηματικότητα, βλέπουν μπροστά κερδοφόρο ορίζοντα και γι' αυτό κιόλας παράλληλα υπάρχει απαξίωση, η υποβάθμιση, η υποστελέχωση του Δήμου κλπ. Σε αυτό το τομέα για να μπορέσουν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο καλά στο να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί μια εταιρεία να έρθει να το πάρει και να πει ότι λύσαμε το ζήτημα. Αυτό δεν είναι λύση και βεβαίως μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα που δεν είναι τωρινά, δεν είναι καθόλου τωρινά ή ξέσπασε κάτι. Αυτά χτυπάγαμε όλος ο κόσμος και εμείς σαν εργατικό κέντρο μέσα και τα σωματεία τα ίδια με ανακοινώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό το πρόβλημα με το νερό και με τους βιολογικούς θα υπάρξει, θα ξεσπάσει και θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια. Κάντε κάτι. Καμιά δημοτική αρχή δεν έκανε κάτι ώστε να μπορέσει να το λύσει, να δώσει λύσεις νωρίτερα κλπ. Γιατί όπως πιστεύω εμείς ανάφερα και πριν, είναι αυτός ο κόστος όφελος. Καμιά δεκάρα δεν δίνει. Γι' αυτό και τα χρήματα από διάφορα